εκ μέρους της εκτελεστικής γραμματείας της ΟΕΝΓΕ απευθύνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε από την εικόνα που έχουμε ότι δεν υπάρχει ούτε ένας συνάδελφος αναισθησιολόγος στο λεκανοπέδιο της Αττικής που δεν συμμετέχει στη σημερινή στάση εργασίας. Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση. Δεν τρομοκρατούμαστε. Δεν εκβιαζόμαστε. Μας αποκάλεσαν ακροαριστερούς τρομοκράτες. Μας κατηγόρησαν ως στιγνούς εκβιαστές. Μας έσυραν στα δικαστήρια απαιτώντας να βγει παράνομη και καταχρηστική όχι μόνο η απεργιακή κινητοποίηση των συναδέλφων την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και κάθε απεργιακή κινητοποίηση από εδώ και πέρα και στο Διηνεκές, θέλοντας στην πραγματικότητα να βγάλουν παράνομες και καταχρηστικές τις δίκαιες διεκδικήσεις μας. Μας κατηγόρησαν ότι κρατάμε ομήρους τις λαϊκές οικογένειες και τα παιδιά τους και ότι υποκινούμαστε μπροστά στις ευρωεκλογές. Αυτοί που κρατάνε ομήρους με την πολιτική τους, τις λαϊκές οικογένειες και τα παιδιά τους, αυτοί που τους εκβιάζουν να βάλουν βαθιά στο το χέρι στην τσέπη και τους μετατρέπουν σε πελατεία στους μεγάλους ιδιατικούς επιχειρηματικούς ομίλους της υγείας που αντιμετωπίζουν τον παιδιατρικό πληθυσμό σαν φιλέτο. Είναι αδίστακτοι, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Το ξέρουν όλοι, ακόμα και το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων των αναισθησιολόγων να καλυφθούν, πάλι δεν θα μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια το σύνολο των χειρουργικών αιθουσών. Δεν θα μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών, των μικρών ασθενών που απευθύνονται στα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Δεν είναι λύσεις οι μετακινήσεις. Δεν το λένε μόνο τα συνδικαλιστικά όργανα των γιατρών. Το επισημαίνει και η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία που είναι επιστημονική. Δεν είναι λύσεις οι μετακινήσεις αναισθησιολόγων που δεν έχουν την αναγκαία εξειδίκευση για να μπορούν να χορηγούν με ασφάλεια αναισθησία στους παιδιατρικούς ασθενείς. Δεν είναι λύση η εντατικοποίηση και η εξόντωση των συναδέλφων, γιατί εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών. Αυτοί που λογαριάζουν τη ζωή μικρών παιδιών σαν κόστος, δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να αλώσουν ό,τι έχει απομείνει από τη δημόσια παιδιατρική περίθαλψη. Δυναμώνουμε, κλιμακώνουμε τον αγώνα για μαζικές προσλήψεις όλου του αναγκαίου προσωπικού για να μπορεί να καλύπτεται το σύνολο των αναγκών των παιδιών που απευθύνονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία, για ανθρώπινα ωράρια, για αξιοπρεπείς μισθούς. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Γεια σας, συνάδελφοι.